Βλέπουμε πλέον την εργατική συνδικαλιστική μαφία του Παναγόπουλου, γνωστών μεγαλοεπιχειρηματιών όπως ο Καραγιοργόπουλος, του Λιτσούκη και πολλών άλλων γνωστών και αγνώστων, να έχει φτάσει πλέον την άθλια δράση της σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Αφού πρώτα έκανε ό,τι μπόρεσε προκειμένου να διαλυθεί το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, αφού έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να βάλει ανθρώπους της εργοδοσίας, διευθυντικά στελέχη, ιδιοκτήτες εταιριών, να μιλήσουν, να συζητήσουν υποτίθεται, να ψηφίζουν και να πάρουν αποφάσεις στο όνομα των εργαζομένων. Αφού έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να ρίξει λάσπη στις ταξικές δυνάμεις, στα δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, στους εκατοντάδες εργαζόμενους οι οποίοι σταθερά καλούσαν να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο με πραγματικούς εργαζόμενους, έφτασε σήμερα και τα γνωστά παλικάρια της Θεσσαλονίκης με πρωταγωνιστή τον Τζαραμπουλίδη Παναγιώτη να βγάζουν μια κατάπτυστη ανακοίνωση. Η ειρωνία είναι ότι και αυτή την κατάπτυστη ανακοίνωση τη βγάλανε έτσι όπως ξέρουν, μαφιόζικα, χωρίς να συγκαλέσουν κανένα διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να ενημερώσουν για οτιδήποτε τα σωματεία και να πάρουν τη γνώμη. Φτιάξανε ένα χαρτί, γράψανε 5 λέξεις, οι οποίες πραγματικά προκαλούν αηδία στο οργανωμένο κίνημα και αυτοπροσδιορίζονται ως εκπρόσωποι των εργαζομένων. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα. Βρίσκεται στην Αθήνα που για άλλη μια φορά υποτίθεται ότι θα καλούσαν ολομέλεια της διοίκησης της Συνομοσπονδίας και το μόνο πράγμα που έκαναν είναι να τους κατεβάσουν στην Αθήνα μόνο και μόνο για να τους ανακοινώσουν ότι για άλλη μια φορά θέλουν να πάνε εκ νέου να κάνουν εκλογές με αυτά τα δεδομένα που έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει, χωρίς να συνεδριάσει κανένα όργανο, χωρίς να τηρηθούν οι απαραίτητες αρχές λειτουργίας. Να θυμίσουμε εδώ ότι αυτές οι αρχές λειτουργίας στο οργανωμένο κίνημα είναι κατάκτηση σκληρών αγώνων. Είναι αγώνες που δώσανε χιλιάδες εργαζόμενοι προκειμένου να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνονται μέσα από τα σωματεία τους, να διεκδικούν με βάση τις ανάγκες τους, να αμήνονται στην επίθεση που δέχονται ασταμάτητα από τη μεγαλοεργοδοσία. Δεν τυχαίο το ότι το κάνουν αυτό. Φαίνεται ότι τα αφεντικά τους δεν είναι ευχαριστημένοι μαζί τους. Δεν τους φτάνει το ότι έβαλαν πλάτη για να χτυπηθεί η απεργία. Δεν τους φτάνει το ότι έβαλαν πλάτη για να τσακιστούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν τους φτάνει ότι έκαναν ό,τι παίρναν και από το χέρι τους προκειμένου να ξεπουλήσουν και να υπονομεύσουν οποιοδήποτε γνήσιο εργατικό αγώνα. Θέλουν ακόμα περισσότερα. Θέλουν οι ίδιοι εργοδότες να είναι μέσα στο οργανωμένο κίνημα προκειμένου να ελέγχουν τα πάντα έτσι ώστε να κλιμακώσουν την επίθεση σε βάρος των κατακτήσεών μας, σε βάρος των δικαιωμάτων μας. Τους κάνουμε ξεκάθαρο για άλλη μια φορά ότι δεν θα τους περάσει. Δυστυχώς για αυτούς έχουν απέναντί τους το οργανωμένο ταξικό κίνημα, έχουν εκατοντάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες, έχουν τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, έχουν απέναντί τους ακόμα και εργαζόμενους γνήσιους συνδικαλιστές, οι οποίοι μπορεί μέχρι πρότινος να πιστεύαν στις ψεύτικες προσδοκίες που τους υποσχόντουσαν, αλλά έχουν βγάλει πλέον τα συμπεράσματά τους. Θα είμαστε εδώ προκειμένου να οργανώνουμε τον αγώνα μας για κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, έτσι ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή, σταθερή εργασία, με ασφάλεια, με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και θα είμαστε εδώ πρώτα και κύρια για να έχουμε ένα κίνημα που να μπορεί να τα εξασφαλίζει όλα αυτά και ένα τέτοιο κίνημα χώρο δεν έχει για τέτοιου είδους μαφιόζους, δεν έχει χώρο για τέτοιου είδους προοδότες της εργατικής τάξης. Τους το κάνουμε ξεκάθαρο, η ομερτά δεν θα περάσει.